πολλά χρόνια συνεργασίας με το θείο μας τον Πάρνη. Εγώ δεν θα με προχωρήσω πολύ. Καταρχήν, ένας μουσικός πάντοτε θέλει να παίζει πάνω στη σκηνή παρά να μιλάει, να λέει λόγια και να ακούγεται ευχάριστο. Γνώρισα τον κύριο Χαράλα, που είναι μεγάλη μου τιμή καταρχήν που τον γνωρίζω και τον θεωρώ και με θεωρεί φίλο του. Τον αποκαλώ γίγαντα της ελληνικής μουσικής, διότι είναι ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που μετρούν όσον αφορά τη μουσική τέχνη και την επιστήμη μας. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένα έργο το οποίο έχω αγκαλιάσει πάρα πολύ και μαζί με τον κύριο Γαργανουράκη το έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές στην Ελλάδα μας. Η σημαντικότητα της τέχνης του κυρίου Γαργανουράκη είναι κρίσιμη, γιατί οι καιροί που ζούμε οπωσδήποτε είναι και στενάχωροι και φθηνοί και οπωσδήποτε η μουσική είναι μια καταφυγή. Η παράδοση που... Η παράδοση είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα που έχετε έρθει όλοι οι φίλοι του κυρίου Χαράλα που να τον τιμήσετε και μαζί με εσάς και όλοι εμείς που τον αγαπούμε. Η παράδοση λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, πάλι, πάλεται, δονείται και δεν είναι οπωσδήποτε μουσιακό στοιχείο. Με ένα επίσημο ελληνικό κράτος που πολύ συχνά δεν είναι παρόν, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες προσπάθειες και ευχαριστώ θερμώς τον Σύλλογο εδώ του Αγίου Θωμά, τον Σάβα, τον Μανώλη και τα υπόλοιπα παιδιά που κάνανε αυτή την πραγματικά σημαντική βραδιά σήμερα. Και τέλος ευχαριστώ εσάς κύριε Χαράλαμπε για τη συνεργασία μας, η οποία έχουμε να διαρκέσει ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε να παρουσιάσουμε πολλούς πολιορκημένους ακόμα μαζί, την ανθρωπιά σας, το μεγαλείο της τέχνης σας, το οποίο θαυμάζω και εκτιμώ όσο τίποτε άλλο, και προπαντός τη φιλία σας. Καλή της και σας. Ευχαριστώ.